το άλλο μεγάλο διεθνές θέμα δεν είναι άλλο από την ένοπλη ανταρσία του επικεφαλής της ρωσικής μισθοφορικής οργάνωσης Βάγνερ, του Γευγένη Πριγκόζιν. Είχαμε πει πολλές φορές εδώ στην εκπομπή ότι αυτές οι κατά καιρούς δηλώσεις του με έντονη κριτική και αμφισβήτηση της στρατιωτικής ηγεσίας στη Ρωσία υπέκρυπταν κάποιες πολιτικές φιλοδοξίες. Βέβαια, εδώ δεν μιλάμε απλώς για πολιτικές φιλοδοξίες. Προχώρησε, είδαμε το Σαββατοκύριακο, προχώρησε με τα στρατεύματά του ο Πριγκόζιν, κατέλαβε το Ροστόφ στην ιδιωτική Ρωσία, κατευθυνόταν στη Μόσχα, ήταν ορατός πλέον ο κίνδυνος ενός εμφυλίου. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς, δηλαδή δεν ξέρουμε τα μέσα ενημέρωσης ποια είναι η συμφωνία που έκανε με τον Πούτιν και έχει καταφύγει στη Λευκορωσία. Πολλά ρεπορτάζ παρόλα αυτά, κυρίως του Ρόιτερ, επικαλούμενο διάφορους Ουκρανούς αξιωματούχους, κάνει λόγο ότι η Βάγνερ δεν έχει εγκαταλείψει τις θέσεις της στην Ουκρανία, κυρίως στην πόλη. Τώρα μου διαφεύγει η πόλη που έχουμε μιλήσει τόσες φορές. Το Ροστόφ. Όχι, για την πόλη που γίνονται οι σκληρές μάχες στην Ουκρανία. Μισό λεπτό. Γιατί. Εν πάση περιπτώσει, ναι. Ναι, θα το βρούμε. Δυστυχώς το μυαλό έχει απορροφηθεί από τις ελληνικές εκλογές και ότι παραμένει εκεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μιλάνε για εξασθένιση του Πούτιν και πιθανότατα αυτή η ανταρσία του Πριγκόζιν να μην τελειώσει εδώ. Δεν ξέρω τι άλλες κινήσεις θα κάνει. Και βέβαια να δεικνύει το πολύ μεγάλο σκοτεινό ζήτημα της Ρωσίας, την άνοδο όλων αυτών των ένοπλων πλέον ολιγαρχών με τους ένοπλους στρατούς που δρούνε και στην Ουκρανία αλλά δρούσαν και προηγουμένως σε άλλες χώρες. Ο επωνομαζόμενος σεφ του Πούτιν ήταν τη δεκαετία του 80, εξέτειε μεγάλη ποινή φυλάκισης, ξαφνικά βρέθηκε στην Αιγαία Πετρούπολη, όπου είναι και η ιδιαίτερη πατρίδα του Βλαντιμίρ Πούτιν, μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, ξαφνικά αποπολιθεί hot dog, να αποκτά σούπερ μάρκετ, εστιατόριο, εταιρεία catering και τελευταία φυσικά να είναι βασικός τροφοδότης catering του Κρεμλίνου, και το 2014 να παραδέχεται ότι όντως έχει ένα ιδιωτικό στρατό, μέχρι τότε το διέψευδε, και γενικώς υπάρχουν αναφορές στα μέσα ενημέρωσης από πολύ πιο πριν ότι υπάρχουν αρκετοί ιδιωτικοί στρατοί στη Ρωσία. Μέχρι και η Gazprom έχει ιδιωτικό στρατό για να προστατέψει τους αγωγούς της που περνούν μέσα στην Ουκρανία. Ο Πριγκόζιν είναι που είχε τη μεγαλύτερη κατά καιρούς δημοσιότητα, ο στενός υποτίθεται φίλος του Πούτιν. Και να δούμε βέβαια πού θα καταλήξει όλη αυτή η ιστορία. Και δυστυχώς θα λέγαμε κιόλας ότι η εξασθένιση του Πούτιν μπορεί να τη βλέπει σχετικά με καλό μάτι, αν και ανησυχία η Δύση, λόγω και των πυρηνικών όπλων στη Ρωσία, αλλά λίμωνο αν ο Πούτιν ενδεχομένως αντικατασταθεί από ανθρώπους σαν τον Πριγκόζιν. Μας περιμένουν, πιστεύω, πολύ ακόμα χειρότερες εξέλιξεις. Μάλιστα. Για να πούμε για την πόλη, την Μπαχμούτ εννοείς. Μπαχμούτ, μπράβο.